Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι που κάνει εμένα ένα challenge. Το challenge αυτό είναι το My Everyday Makeup in 10 Minutes. Δηλαδή πρέπει να βγάλω ένα μακιγιάζ σε 10 λεπτά. Θέλω να σας προειδοποιήσω γι' αυτό, γιατί εγώ ξυπνάω μια μισή ώρα νωρίτερα για να βγω αυτό και αυτό λίγο με τσιγκλάει. Αλλά παρόλα αυτά, δεν φοβάμαι. Καλό, δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν φοβάμαι. Όλο το μακιγιάζ που θα κάνω χωράει μέσα σε αυτό το τσαντάκι. Δεν θα βάλουμε σκιές και πολλά πολλά. Θα είναι κάτι πολύ φυσικό, πολύ natural. Θα σας πω στην ουσία πώς κάνω εγώ τη βάση μου και πώς βγαίνω όταν δεν έχω και πολύ όρεξη να βαφτώ, να κάνω μάτια και υπερπαραγωγές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το Prep Prime της MAC. Θα φιξάρω το πρόσωπό μου. Γενικά μου αρέσει να είμαι πάρα πολύ ενυδατωμένη. Οπότε πάμε να δούμε. Νιώθω μια φρεσκάδα κάθε πρωί όταν το κάνω αυτό. Και βάζω και με το πινελάκι μου λίγο για να απορροφηθεί τέλεια. Εγώ αντί για primer πλέον βάζω αυτό, γενικά μου αρέσει να είμαι ενυδατωμένη. Δείτε τα καινούργια μου νυχάκια. Είναι τα Cinderella's νύχια. Πιστεύω πως αν η Cinderella είχε νύχια θα ήταν αυτά. Τι λέτε κι εσείς? Εγώ συνήθως ξεκινάω από τα μάτια, αλλά σήμερα δεν θα κάνω μάτια, οπότε θα ξεκινήσω με κάτι πολύ φαρμακευτικό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Είναι η Sunscreen Velvet της Fresiderm. Μπορώ να πω όλο το καλοκαίρι ερωτευμένη με αυτή την κρέμα. Πραγματικά την φοράω συνέχεια και δεν σταματάω. Και πάμε να δούμε τι υφή έχει. Η υφή της είναι σαν μους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε καλά σε αυτό το βίντεο, αλλά πάμε να δούμε. Και πώς στρώνει στο πρόσωπο. Δεν είναι σκούρη, ξέρω ότι φαίνεται τώρα σκούρη, απλά μόλις αναμειγνύεται με το δέρμα. Μόλις αναμειγνύεται με το δέρμα, είπα. Μόλις την τοποθετούμε πάνω στο δέρμα, παίρνει το δέρμα, το χρώμα του δέρματός μου. Έχω μόνο 10 λεπτά δηλαδή να βγάλω αυτό το make-up. Το έχω, σας λέω, το έχω. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την αντιλιακή, εκτός από το ότι είναι αντιλιακή, γιατί εγώ φοράω χειμώνα καλοκαίρι αντιλιακό. Μου αρέσει που στην ουσία σαν να σβήνει τους πόρους μου, δεν ξέρω αν μπορείς να το δεις. Μου παίρνει πάρα πολύ ώρα γενικά το να βάλω make-up, όπως έχετε δει. Και συνήθως πιο πολύ ώρα μου παίρνει το να βάλω το make-up μου ωραία και ανάλαφρα, παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Εγώ ας πούμε νιώθω έτσι μια φρεσκάδα, ένα κάτι, ένα πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, θα συνεχίσω κάνοντας τα highlight, δηλαδή με το concealer. Θα χρησιμοποιήσω από τη Maybelline το Instant Eraser. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου concealer. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Θα το δείτε και μόνοι σας πόσο ωραία καλύπτει τους μαύρους κύκλους μου. Θα το βάλω και πάνω σήμερα από τη στιγμή που δεν θα βάλω καθόλου μάτι, σκιά. Θα το κάνω primer. Με ένα σφιγγαράκι θα μπλεντάρω. Κατεβάζω και λίγο μέχρι κάτω να σβηστεί ομοιόμορφα το κονσίλερ μου, μην είναι σαν μούμια. Το θείαν φώτισε. Και θα βάλω concealer και εδώ πάνω και εδώ. Αυτά, δεν θέλω να φωτίσω κάτι άλλο. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline τη Face Studio Powder, Setting Powder. Και θα βάλω κάτω από τα ματάκια μου μόνο, γιατί δεν θέλω να είμαι μάτα εγώ γενικά. Μου αρέσει να έχω έτσι λίγες γυαλάδες. Και δεν βάζω πολύ πούδρα. Όλο κάτω από το ματάκι μου και πάνω από το ματάκι μου. Τέλεια.
αφού σετάραμε και το concealer μας, πάμε να περάσουμε στις αποχρώσεις του bronze. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα Cheek Leader της Benefit. Είναι μία από τις αγαπημένες μου παλέτες για contouring. Με αυτήν βασικά θα κάνουμε σχεδόν όλο το μακιγιάζ μας. Δεν με βολεύει πολύ αυτό το πινελάκι εμένα, οπότε θα πάρω, να σας τη δείξω και εσωτερικά, είναι πανέμορφη. Είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, θα πάρω την ανοιχτόχρωμη απόχρωση για να κάνω το contouring μου. Είναι χούλα. Όχι, δεν θα μείνει έτσι, μην αγχώνεσαι. Θέλει καλό blending. Και μέχρι επάνω εγώ ανεβάζω εδώ και κατεβάζω και μέχρι κάτω, να είναι όλο ομοιόμορφο, δεν μου αρέσει να φαίνεται μια γραμμή. Το μπλεντάρω καλά. Είμαι λίγο σαν ηλιοκαμένη, αλλά ταυτόχρονα φυσικά ηλιοκαμένη. Και βάζω και στη μυτούλα μου. Και λίγο εδώ πάνω. Κοιτάω λίγο τα χυλάκια. Και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Κάτι έξυπνο που μπορούμε να κάνουμε, αν δεν θέλουμε να βάλουμε σκιά, είναι να πάρουμε λίγο από το contouring μας και να βάλουμε εδώ πέρα πάνω έτσι. Στην ουσία να ανοίξουμε λίγο την να μπλεντάρουμε λίγο στην κόγχη με το μεγάλο το πινέλο, όμως δεν χρειάζεται να κάνουμε με το μικρό. Έτσι στην ουσία να ενωθεί με το contouring μας. Για κατευθείαν δείτε τη διαφορά. Πάμε να βάλουμε ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια παλέτα της Cheek Leaders. Θα χρησιμοποιήσω το Colorista μαζί με το Gold Rush. Χαμογελάω για να βάλω στα κορόμυλα και μέχρι επάνω. Να μην φαίνεται μόνο ροζ εκεί. Ωραία. Ψεκάσω με ένα setting spray το πρόσωπό μου. Είναι της MAC το pre-primer, απλά είναι το pink, έχει λίγο γκλίτερο, τέτοια κατάσταση μέσα. Όσο περιμένουμε να στεγνώσει, θα κάνουμε τα φρυδάκια μας. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Tattoo Brow Pomade. Η απόχρωσή μου είναι η medium brown και έχει μέσα και αυτό το τέλειο πινελάκι. Και με αυτόν τον τρόπο θα σχηματίσω τα φρυδάκια μου. Ακόμα αγαπημένο μου προϊόν για τα φρύδια είναι το Soft Brow από West Barn, νομίζω λέγεται. Ψεκάζω λίγο με τη MAC το Primer Fix Spray. Λίγη ποσότητα, ώστε να σπρίσει το πινελάκι μου. Και τα κάνω λίγο προς τα πάνω, να είναι λίγο πιο μοδάτα. Και μένουν εκεί. Πάμε να βάλουμε το highlight μας για να ολοκληρώσουμε και το look μας και μας μένει μετά μόνο το κραγιονάκι. Το αγαπημένο μου highlight όλων των εποχών νομίζω και είναι πάλι από την παλέτα Cheek Leaders είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το cookie με ένα πινέλο κάπως έτσι. Wow! Βάζω και λίγο εδώ κάτω από το φρυδάκι, από τη στιγμή που δεν έχουμε βάλει σκιά, δεν μας πειράζει καθόλου. Και στη μυτούλα. Και φυσικά πάνω από το χυλάκι. Ένα από τα αγαπημένα μου κραγιόν είναι της Wycon. Είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε έχει τελειώσει, θα πάω να το ξαναπάρω. Είναι το νούμερο 82, είναι ένα beige gris. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα βάλω περίγραμμα. Είναι αρκετά καλυπτικό.
Και το φοράω χειμώνα καλοκαίρι. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Και τέλος θα σας δείξω και την αγαπημένη μου μάσκαρα, η οποία είναι η Falsies Black Drama από Maybelline. Είναι top. Το μάτι τέντα. Τι να λέω εγώ τώρα, πάμε να το δούμε. Before and after. Εντάξει, τι να λέμε. Δεν με πειράζει που λερώθηκα λίγο, θα το διορθώσουμε αμέσως μαζί μετά. Τις συγκεκριμένες πετονέτες τις παίρνω από το Jumbo. Είναι εξαιρετικές γιατί είναι έτσι μητερές. Και μόλις στεγνώσει το προϊόν, περνάμε με μία μπατονέτα. Κάνουμε αυτό εδώ ακριβώς. Και η μάσκαρα εξαφανίζεται. Αυτό είναι το μακιγιάζ μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω, αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε αν έχετε κάποια νέα πρόταση, να μου πείτε αν σας αρέσει να ανεβάζω τέτοια βιντεάκια πιο natural ή θα θέλετε κάτι πιο extreme, και αν σας αρέσει να με βλέπετε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Τα λέμε σύντομα, φιλάκια πολλά!